Γεια σας, γεια σας. Σήμερα παίζουμε Don't Starve. Don't Starve το expansion που έχει να κάνει με κάτι σαν ναυαγός. Είμαστε ο Wilson. Είναι ένας μικρός επιστήμονας. Υποτίθεται ότι έχουμε ξεμείνει σε αυτό εδώ το νησί. Σε έναν κόσμο που όλα θέλουν να μας βλάψουν. Λίγα πράγματα είναι υπέρ μας. Αυτό το παιχνίδι σαν σκοπό έχει να επιβιώσεις όσο πιο πολύ γίνεται. Κρατάς ρεκόρ στις μέρες. Αυτή είναι η μέρα πρώτη. Και άμα πεθάνεις, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Αμέσως πεθαίνεις και πρέπει να κάνεις new game. Και απλά κρατάς ρεκόρ ότι, ας πούμε, ότι έχεις ζήσει τόσες μέρες. Μπορούμε να φτιάξουμε αντικείμενα. Και για να φτιάξουμε τα αντικείμενα πρέπει να μαζέψουμε τα κατάλληλα υλικά. Τις πρώτες μέρες μαζεύουμε τα κλαδάκια και τα γρασίδια που υπάρχουν εδώ πέρα, ώστε να φτιάξουμε τα πρώτα μας αντικείμενα. Το πιο σημαντικό αντικείμενο για να φτιάξεις εργαλεία είναι το flint. Έχω ήδη 2 flint, τα οποία μπορείς να φτιάξεις σχεδόν οτιδήποτε μεταλλικό. Ορίστε, πάμε για τρίτο και θα μπορέσω να φτιάξω. Μπορώ να φτιάξω τσεκούρι, μαχαίρι ή αξίνα. Θα φτιάξουμε το μαχαίρι που μας χρειάζεται πιο πολύ προς το παρόν. Συνεχίζω να μαζεύω σαν πρώτη μέρα που είναι γρασίδια, πέτρες, ό,τι μπορεί να φανεί χρήσιμο για τη συνέχεια. Θα μαζέψουμε και αυτά εδώ. Τα σποράκια τα τρώμε. Βασικά, να εξηγήσω ότι υπάρχει η ζωή που έχει ο παίκτης μας. Το πόσο πεινάει. Το παιχνίδι λέγεται Don't Starve. Μην πεινάσεις. Άρα πρέπει να μην πεινάσουμε. Είναι πολύ απλό. Ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι και τόσο απλό. Επίσης, υπάρχει ένας μετρητής εδώ πέρα της τρέλας μας. Ο παίκτης φοβάται γενικά. Όταν νυχτώνει, όταν συναντάει κάποιο τέρας ή κάτι που δεν του αρέσει, τρελαίνεται. Μπορούμε να μαζέψουμε από εδώ πέρα τα limpets και τα τρώμε αμέσως. Νομίζω ας φάμε και τα σποράκια, δεν κάνει κακό. Μπορούμε να φτιάξουμε το πρώτο μας τσεκούρι, να κόψουμε το συγκεκριμένο δέντρο, το οποίο έχει καρύδες που τα χρειάζομαι γενικότερα, πρέπει να φάω. Κρατάνε πολύ, δεν σαπίζουν γρήγορα οι καρύδες. Και γενικότερα το ξύλο είναι χρήσιμο. Και τα φύλλα. Με τα φύλλα μπορούμε να φτιάξουμε σακίδιο για να κρατάμε πιο πολλά πράγματα. Θα το δούμε στην πορεία αυτό όμως. Ας κόψουμε άλλο ένα δέντρο. Εφόσον υπάρχουν καρύδες, είναι ευπρόσδεκτο. Μια χαρά. Να φάμε τους σπόρους για να μην κρεπιάνουν και πολύ χώρο. Πάρουμε και το flint γιατί θα χρειαστεί κάποια στιγμή. Δεν μπορούμε να πιάσουμε ακόμα τα καβούρια, αλλά σιγά σιγά θα φτιάξουμε παγίδες ώστε να εκμεταλλευτούμε και τα καβούρια, κυρίως για τρόφιμο. Εδώ μέσα υπάρχουν κάτι θάμνοι, αγκαθωτοί, οι οποίοι μας χρειάζονται μαζί με τα μπαμπού. Μπορούμε να φτιάξουμε βάρκες, σχεδίες. Με το μαχαίρι κόβουμε τα μπαμπού. Για να φτιάξουμε μια σχεδία πρέπει να μαζέψουμε 4 μπαμπού και 3 vines από αγκαθωτά. Αγκαθωτούς θάμνους. Συνήθως οι θάμνοι κρύβουν φίδια. Δεν θα θέλαμε να μπλέξουμε με τα φίδια γιατί είναι δηλητηριώδη, είναι επικίνδυνα. Να, εδώ κουνιέται, άρα υπάρχει σίγουρα φίδι εκεί μέσα.
να δοκιμάσω. Αυτά είναι ελεύθερα, μια χαρά. Ενώ την ημέρα είναι όλα ήρεμα, όταν έρθει το βράδυ δεν υπάρχει επιβίωση. Πρέπει να υπάρχει φως ώστε να ζήσεις. Άμα σε πιάσει το σκοτάδι και δεν έχεις καθόλου φως να βλέπεις, είσαι πάρα πολύ νεκρός. Δεν έχεις καταλάβει πόσο νεκρός γίνεσαι κατευθείαν. Δεν υπάρχει να το παλέψεις. Πρέπει πάντα να υπάρχει φως. Όσο είναι απόγευμα είμαστε καλά, δεν μας πειράζει. Μας προειδοποιεί στην ουσία ότι έρχεται το βράδυ και το βράδυ κρατάει πολύ λίγο στην αρχή. Άρα δεν θα χτίσω κάποια φωτιά. Ας έχω έτοιμο ένα φακό για μετά. Ένα πυρσό. Έχουμε να καλύψει αρκετό νησί. Α, το νησάκι είναι αρκετά μεγάλο. Πάμε να ολοκληρώσουμε και την κάτω εξερεύνηση στο κάτω μέρος του νησιού. Να πάρουμε και τα σπόρια, μας έφερε δώρο το πουλί. Ευχαριστούμε. Να πάρουμε και το φλίντ και να κόψουμε και αυτό εδώ το δέντρο. Προς το παρόν θα πάμε μια χαρά. Νομίζω ότι έχοντας 4 φύλλα από δέντρο μπορούμε να φτιάξουμε το πρώτο μας σακίδιο. Να το, θα το βάλει. Νύχτωσε και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον πυρσό, γιατί άμα νυχτώσει είμαστε, όπως προείπα, νεκροί χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο πυρσός δεν κρατάει πολύ και προς το παρόν είναι χρήσιμος επειδή κρατάει λίγο η νύχτα. Πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 2 πυρσούς ή να βάλουμε μια μόνιμη φωτιά στο πάτωμα ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε όλη τη νύχτα. Προς το παρόν εξερευνώ να μην πάει χαμένος χρόνος, γιατί ο χρόνος είναι σημαντικός. Να έχουμε αρκετά υλικά μέχρι να, όταν ξημερώσει, να φύγουμε από το νησί. Να έχουμε να εξερευνήσει όλο το νησί. Ωραία, τι έχουμε κάνει. Αυτό είναι ένα μικρό τριγωνάκι από ό,τι βλέπω. Ωραία. Και ξημέρωσε, άρα το φακό δεν το χρειαζόμαστε πια. Τον αφήνω κάτω. Κάνει και το save του. Επίσης το παιχνίδι δεν μπορούμε να το κλείσουμε οποιαδήποτε στιγμή, ας πούμε πεθάνουμε και να ξανασυνεχίσουμε από εκεί που είχαμε κάνει save. Γίνεται save ανά πάσα στιγμή, ακόμα και αν πατήσουμε Alt F4. Δεν μπορούμε να κάνουμε τις ζαβολιές μας. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Συνήθως, ο πιο συνήθες τρόπος για να πεθάνεις σε αυτό το παιχνίδι είναι από βλακεία σου. Ποτέ δεν γίνεται κάτι αρκετά δύσκολο. Άμα είσαι απρόσεκτος, συνήθως πεθαίνεις. Μαζεύω και τα κοχύλια. Με τα κοχύλια μπορείς να φτιάξεις προστασία, να βάλεις κάτι σαν armor. Ας φάμε τους σπόρους. Μαζέψαμε το κοχύλι από κάτω και λίγα limpets. Πολύ ωραία. Πού βρισκόμαστε, να το κάνουμε όλο το νησί σιγά σιγά. Αυτό το δέντρο είναι αρκετά μεγάλο, πρέπει να το κόψουμε για να πάρουμε όλα τα καλά του. Και το διπλανό του.
Μια χαρά. Ωραία. Αυτό εδώ είναι ένα αγριογούρνο. Γενικά μας φοβάται, αλλά καλό είναι να μην πλησιάζουμε πολύ, γιατί καμιά φορά θυμώνει. Δεν είναι να παίζουμε με την τύχη μας. Συμπληρώσαμε το χάρτη, το συμπληρώσαμε, άρα σιγά σιγά θα φτιάξουμε και την πρώτη μας σχεδία. Θα τη βάλουμε σε αυτή τη μεριά. Η σχεδία έχει ζωή. Όσο προχωράμε πέφτει η ζωή του. Δεν έχει άπειρο χρόνο που ζει. Και προσεκτικά βγαίνουμε στα ανοιχτά, όπου υπάρχουν κύματα τα οποία άμα σε χτυπήσουν σου χαλάνε τη σχεδία. Πέφτει και γρήγορα το τέτοιο, αλλά μπορείς να κάνεις και σερφ πάνω στα κύματα. Άμα πας από τη σωστή πλευρά κερδίζεις ταχύτητα για μικρό διάστημα, αλλά δεν είναι κακό. Προς το παρόν αγνοώ τα κοράλια για πιο μετά. Αλλάζω νησί για να βρω κάποιο νησί που να έχει το πιο σημαντικό πράγμα για να ξεκινήσω να βελτιώνομαι, να βελτιώνω την πορεία μου στο Don't Starve, το χρυσό. Γενικά ο χρυσός σου επιτρέπει να χτίσεις Science Machine και από ό,τι βλέπω είμαστε τυχεροί γιατί βρήκαμε αμέσως πετρώματα. Ο χρυσός σου αφήνει να καταφέρεις να χτίσεις Science Machine με το οποίο ξεκλειδώνεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα χτίσεις, είναι όλα κλειδωμένα. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να βγάλουμε το χρυσό από εδώ μέσα, ο οποίος βγαίνει με φτιάρι που δεν μπορώ να φτιάξω φτιάρι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βρω μια πέτρα χρυσού κανονική εδώ πέρα. Είμαστε αρκετά τυχεροί να φτιάξουμε την αξίνα μας και να σπάσουμε την πέτρα να βρούμε λίγο χρυσό. Είμαστε αρκετά τυχεροί, συνήθως δεν βρίσκεις τόσο αμέσως χρυσό και τρως πολλές μέρες να πηγαίνεις από νησί σε νησί για να ψάχνεις χρυσό. Τώρα που φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση, μπορούμε να χτίσουμε ένα Science Machine. Το χτίσουμε προσωρινά εδώ πέρα. Και αμέσως ξεκλειδώσανε όλα αυτά. Και εμείς το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα φτιάρι. Με το φτιάρι σκάβουμε αυτά εδώ, που από κάτω κρύβουν λάβα, είναι στεγνωμένη λάβα στην ουσία αυτά τα πετρώματα. Είναι επικίνδυνο. Ορίστε. Δεν πέταξε χρυσό. Ίσως να είμαστε πιο τυχεροί στο επόμενο. Για να δούμε. Πέταξε, ας το πάρουμε, μην καεί. Προσεκτικά. Ωραία. Χάσαμε το φλίντ. Όπα, κάηκα κιόλας. Μια χαρά. Να πάρουμε και αυτό. Γενικά να σκάσουμε όλο το χρυσό όσο γίνεται. Ωραία. Να φάμε και τα σποράκια. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να σκάψουμε. Ας τα μαζέψω πρώτα και μετά να κάνουμε την έκρηξη. Δεν υπήρχε έκρηξη, πάλι καλά. 7 χρυσός είναι αρκετά καλά για να ξεκινήσουμε, αλλά μιας και είμαστε και άπλιστοι, ας μαζέψουμε και όσο περισσότερα μπορούμε. Έσπασε το φτιάρι. Πάντα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας να κοιτάμε αν κοντεύει νύχτα, να είμαστε έτοιμοι. Και καλό είναι να φτιάξω και μια φωτιά από τώρα. Δεν την βάλω κάπου, απλά να την έχω έτοιμη σε περίπτωση που ξεχαστώ. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να έρθει νύχτα και εσύ να μην έχεις έτοιμο ένα σχέδιο να βάλεις μια φωτιά γρήγορα. Να μην έχεις μαζέψει τελικά για να φτιάξεις τη φωτιά.
κάνουν αυτές οι μαϊμούδες εδώ πέρα. Ωραία. Ας πάμε στο Science Machine. Να τοποθετήσουμε λίγο πιο κάτω τη φωτιά που χτίσαμε, που φτιάξαμε. Και τώρα μπορούμε να ψήσουμε τα φαγητά μας. Γιατί ψημένα δεν μας κατεβάζουν το sanity και ανεβάζουν και πιο πολύ health και πιο πολύ το hunger. Να κοιτάξτε πως ανεβαίνει, τρώγοντας τα limpets. Ωραία, καταφέραμε να μην πεινάμε. Το βράδυ για να μην καθόμαστε ακίνητοι, καλό είναι να κάνουμε πράγματα. Τη φωτιά δεν την έβαλα τυχαία εδώ πέρα, την έβαλα εδώ πέρα γιατί υπάρχει δέντρο για να κόψω, πράγματα για να μαζέψω, ώστε να μην τα κάνω την ημέρα που μπορώ να εξερευνήσω πιο πολλά πράγματα. Να φτιάξουμε άλλο ένα axe. Θα συνεχίσω να κόβω εδώ τα δέντρα και θα σας αφήσω εδώ. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο του Don't Starve. Θα τα πούμε το πρωί. Bye bye.